Εικόνες ντροπής, δεκάδες τραυματίες, προσαγωγές, βανδαλισμοί και συμπλοκές χωρίς έλεος στο πρώτο ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Η οδός Σπύρου Λούι μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Τι κάναμε κάποιο λάθος, πώς να το χτυπάω δηλαδή? Πώς να το χτυπάω, να μην το χτυπάς καθόλου άνθρωπέ μου! Τι λες ρε, αφού όλοι το χτυπάνε! Ποιοι όλοι το χτυπάνε δηλαδή? Όλοι, όποιος περνάει από εδώ σταματάει και το χτυπάει. Το χτύπησε και ο Πέτρος ο Πέτρας και ο Γιάνκος ο Δράκος το χτύπησε μέχρι και ο Μπάμπης ο Σουγιάς και αυτός το χτύπησε. Και επειδή δηλαδή το χτύπησε ο Μπάμπης ο Σουγιάς και όλοι οι άλλοι που μου είπες πρέπει να το χτυπάς κι εσύ. Βίδα, αφού αυτό είναι το καλό άμα είσαι χούλιγκας. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Ρε κοντζαμάρ μαντράχαλι ρε, δεν τον λυπάστε τον άνθρωπο πεσμένο στο έδαφος σε μόφυλτο να το χτυπάτε? Τι λες ρε βλάκα, ξέρεις πόσες φορές ήμουν εγώ στο πάτωμα και με δέρναν όλοι οι άλλοι. Και σ' άρεσε? Όχι, αλλά ήταν η σειρά μου για να τις φάω. Τι να έκανα? Παναγία μου, βρε τύψεις, δεν έχετε τύψεις έτσι όπως το χτυπάτε? Καθόλου. Γιατί όταν εγώ βαράω κάποιον που είναι πεσμένο στο πάτωμα, φαντασιώνομαι κάτι τύπους που βλέπω στην τηλεόραση και μου τις πάνε πολύ. Κάτι δημοσιογράφους, κάτι πολιτικούς, κάτι παρουσιαστές. Με κατάλαβες? Πω Θεέ μου, τον τζακίσαν τον άνθρωπο. Άρα αδερφέ, με το μαλώνεις το παλικάρι. Αχ, εμείς έτσι κάνουμε. Ξέρεις πόσες φορές τον έχω δει εγώ αυτόν? Κατά πού πήγε ρε να πάω να το σκίσω τώρα? Έλα εδώ ρε, αν είσαι άνδρας ρε. Έλα να σε βάλω κάτω να σε κάνω τέσσερις φέτες ρε.